Στη σύλληψη τριών ατόμων υπήκου η Βουλγαρία, οι οποίοι κατηγορούνται για αγοπροληψία βρέφους, προχώρησε η υποδιεύθυνση ασφάλεια Λάρισας. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν από καιρό την 29χρονη μητέρα, η οποία βρέθηκε σε χωριό των Φαρσάλων, όπου ζουν οι δύο γονείς της, και το περασμένο Σάββατο, στη μειευτική γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας, μία 29χρονη, η μητέρα του βρέφους, και δύο 52χρονοι, οι γονείς της μητέρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί υιοθεσιών. Το ραντεβού κλείστηκε έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου ο 52χρονος παππούς, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, παρέδωσε το βρέφος στο ζευγάρι αστυνομικών έναντι 40.000 ευρώ. Οι δράστες, έπειτα από τηλεφωνικές επαφές και συναντήσεις που είχαν με ζευγάρι αστυνομικών που εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι, συμφώνησαν να παραδώσουν το βρέφος λίγες μέρες μετά τη γέννησή του, έναντι του χρηματικού ποσού των 40.000 ευρώ. Με εισαγγελική εντολή, το υγιέστατο αγοράκι φιλοξενείται προσωρινά στο νεογλωβικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Είναι απόλυτα καλά στην υγεία του, φιλοξενείται μόνο μέχρι να δουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι άλλες κρατικές υπηρεσίες που θα πάει αυτό το μωρό και που θα ανατεθεί η ζωή του από εδώ και πέρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρχικά στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στην ανακρίτρια, από την οποία ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 28 Μαΐου.